Μείνετε μαζί μας για να φτιάξουμε μια φανταστική ομελέτα με παστό μάνης. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα παρέτσα θα φτιάξουμε μια ομελετίτσα για όλες τις ώρες, όχι μια απλή ομελέτα, μια ομελέτα με παστό μάνης που θα σας πάρουν μυρωδιές και θα ξετρελαθείτε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ξέρετε τη γνωστή διαδικασία. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μας, πατάτε εδώ πέρα κάτω το κόκκινο το κουμπάκι, είναι δωρεάν η εγγραφή και την καμπανούλα για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε για εσάς με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι κάθε Σάββατο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε παστό μάνης 80 γραμμάρια. Εντάξει, η γεύση από αυτό το παστό απλά δεν υπάρχει πουθενά. Βάζουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι μας που το έχουμε βάλει ήδη να κάψει. Και προσθέτουμε το παστό μάνης, το οποίο τσιτσιρίζει φίλες και φίλοι και μοσχομυρίζει. Έχουμε ανοίξει τα παράθυρα, θα μοσχομυρίσει όλο το μπέρι. Θα έρθουν από κάτω να ζητούν φαγητό. Λοιπόν, 1-2 λεπτάκια, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να περιγράψω τη μυρωδιά. Βάζουμε 40 γραμμάρια ντοματούλα, τσέρι ντοματός, τα μικρά τα ντοματάκια που τα έχουμε κόψει. Σπάμε 4 αυγά. Γιατί είπαμε εμείς στην ομελέτα θέλουμε να την κάνουμε μπαμπάτσικη. Η Κάνη έχει τρελαθεί από τη μυρωδιά. Εντάξει, ένα μεζεδάκι θα της δώσουμε, δεν μπορεί. 60 γραμμάρια γάλα για να αφρατέψει. Αλατάκι χοντρό από τη μάνη και αυτό, αλήθεια σας λέω, το έχουμε φέρει. Και χοντρό πιπεράκι. Μπόλικο, γιατί του πάει. Και χτυπάμε με τα μαδευτήρι. Μια πανεύκολη συνταγή του πενταλέπτου, αλλά γεμάτη αρώματα από τον πανέμορφο τόπο μας. Ομελέτα για όλες τις ώρες, ένα εύκολο φαγητό για εργένιδες, για σπουδαστές, για εμάς που είμαστε καλοφαγάδες και για όλους εσάς. Και ένας απίθανος τσίπουρο κρασόουζο μεζές. Αφιερωμένη αυτή η συνταγή στην κουμπάρα μου τη Βασούλα τη Μερακλού, που είμαστε λάτρεις του τσίπουρου και του τσίπουρο μεζέ και της μπύρας, βεβαίως, βεβαίως. Βασούλα, για σένα αφιερωμένο. Λοιπόν, φτιάξτε τη συνταγή, αφήστε τα μηνύματά σας κάτω από το βιντεάκι, πείτε μου αν σας αρέσει αυτή η επιλογή. Πόπο θα πνιγώ, αλήθεια σας λέω, και δεν έχει γίνει ακόμα. Αχ, το κανάκι περιμένει να πάρει μεζέ. Μία ομελέτα, λίγο διαφορετική από τις άλλες. Με γεύση από τη μάνη. Εμείς το καπνιστό το φέρνουμε όποτε πηγαίνουμε Καλαμάτα. Πάντα φέρνουμε πεσκές ή καπνιστό για τσιπουροκατάσταση και για κάτι τέτοιες ωραίες συνταγούλες. Όσοι δεν βρείτε καπνιστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απάκι. Είναι παρόμοιο. Πω, πω, πω. Αφήστε τα μηνύματά σας. Πείτε μου αν σας άρεσε. Δοκιμάστε τη συνταγή. Γράφτε μου πώς σας φάνηκε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Κανίτσα μου, ηρέμησε εσύ. Και τώρα θα τη γυρίσουμε, φίλες και φίλοι. Αμέ. Τσαχπινιά. Σε ένα λεπτάκι θα είναι έτοιμο. Ομελέτα με παστό από την αγαπημένη Μεσσηνία, από τη μάνη. Κλείνουμε το ματάκι και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Ομελέτα μπαμπάτσικη και φανταστική. Λαχταριστή παρακαλώ. Έχουμε βάλει και λίγη φετούλα μέσα στο πιατάκι μας και ήρθε η ώρα, φίλοι μου. Θα πάρω πρώτα αυτό γιατί περισσεύει.
καλή μας όρεξη. Η γεύση δεν υπάρχει για όσους έχετε φάει το παστό. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Η δε κανίτσα, από ό,τι βλέπετε, έχει τρελαθεί. Μαζί με εμάς. Φτιάξτε την ομελέτα με παστό μανής και θα με θυμηθείτε. Μια πανεύκολη συνταγή για όλες τις ώρες. Αφήστε τα μηνύματά σας, κοινοποιήστε το βίντεο σε όλα τα social να μάθουν όλοι οι φίλοι μας την ομελέτα με παστό από τη Μάνη. Την έχουν πάρει μυρωδιές, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς το ζωντανό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα βιντεάκι. Υπομονή μέχρι το άλλο Σάββατο. Τα ξαναλέμε. Γεια σας και χαρά σας. Έλα μωρή. Έλα να πάρεις λίγο. Έλα γιατί μας έχεις τρελάνει. Έλα. Μπράβο. Εντάξει.